Σεβασμιότητα είναι απειλή σε αιτιολογία για την Ελλάδα? Αυτή την απάντηση τη δίνουν άπειρες δικαστικές αποφάσεις πολλών κρατών, αλλά κυρίως τα θύματα που είχαμε σήμερα την πικρή εμπειρία να γνωρίσουμε από κοντά. Όπως μια οικογένεια η οποία έχασε δύο παιδιά, τα οποία αποξενώθησαν από τον οικογενειακό δεσμό, και αυτό νομίζω ότι απαντά στο ερώτημά σας. Κάθε τι που αποκόπτει τον άνθρωπο από την συνείδηση του γένους των Ελλήνων ασφαλώς είναι μια επικίνδυνη πραγματικότητα για κάθε αληθινό Έλληνα και Ορθόδοξο. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς συνηθίζει να διοργανώνει τέτοιες ημερίδες αντιαιρετικές. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκτός από τη σημερινή για τη σαϊντολογία? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς έχει οργανώσει ένα γραφείο αιρέσεων και προθεσκιών που σκοπό έχει να ενημερώσει το ποίμνιό της επάνω σε διάφορες απόψεις οι οποίες επενδυμένες με ένα μανδύα θρησκευτικότητος προσπαθούν να καταλύσουν το δεσμό της ελληνορθοδόξου αυτοσυνειδησίας. Αυτό είναι το χρέος μας και αυτή είναι, αν θέλετε, και η διακονία μας. Μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες ημερίδες και θα συνεχίσουν βέβαια στην ίδιο ακριβώς σκοπό και στόχο να διακονήσουμε το λαό του Θεού και να σταθούμε αντάξει απέναντι στην ευλογία της αμμομή του πίστεώς μας. Να έχετε υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ.